Λοιπόν, η Φαντάνασα έχει πολλά να μας πει. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα. Αυτό. Άσε να το πει. Λοιπόν, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για την παρέα που έχω εδώ δίπλα μου. Είναι φοιτητές ιατρικής. Είναι πολύ αξιόλογα άτομα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τους συναντώ στο στούντιο, γιατί έχω συνασταθεί μαζί τους. Είναι άτομα που δεν επαναπαύονται και προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι και στο αντικείμενό τους, αλλά και ως άνθρωποι. Και αυτό μας το απέδειξαν την προηγούμενη εβδομάδα με το επιστημονικό debate το οποίο οργάνωσαν οι ίδιοι. Θα μας τα πούν καλύτερα εκείνοι. Έχω λοιπόν μαζί μου τον Ανδρόνικο Τρίκο, την Ελένη Διομίδια Καστρίτσι, τον Γιώργο Παπαδάκη, τη Βάσο Παπακώστα και τον Αντρέα Χριστοφή. Καλώς ήρθατε. Εμείς έχουμε από εδώ τα εύκολα ονόματα. Ήταν πολλά τα ονόματα και συγγνώμη, ζωρίστηκα. Όχι, εσύ είσαι τα ιδιαίτερα ονόματα. Τέριξες μαζί τους. Άμα ήταν η Νίκη, θα τους είχε ονομάσει. Τα είχα αλλάξει, τα είχα βαφτίσει τα παιδιά αλλιώς. Ανδρόνικος, ξαναπες μας. Ελένη Διομίδη. Ηλώνα. Ηλώνα. Απίστευτο. Εμείς έχουμε εδώ τον Γιώργο, τη Βάσο, κάτσε για να σας μάθω, και τον Αντρέα. Είστε οι μελλοντικοί γιατροί. Είχαμε πριν τον γιατρό, τώρα έχουμε τους προπτυχιακούς. Ναι. Ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να σας έχουμε για πολλές συζητήσεις εδώ, να σας θαυμάζουμε, να ευχόμαστε και να προσφέρετε μόνο καλό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του debate, να μας πείτε λίγο τα θέματα που θίξατε. Να ξεκινήσει η Λώνα. Ναι. Αρχικά θίξαμε το debate, αφορούσε διάφορα ηθικά διλήμματα. Όπως αν θα καταγγέλαμε έναν συνάδελφο που γνωρίζουμε ότι χρηματίζεται, αν θα εμφυτεύαμε τα λεγόμενα chips στον εγκέφαλο φοιτητών ιατρικής και αν θα, λόγω της αγοραπολισίας μοσχευμάτων, αν θα αγοράζαμε κάποιο μόσχευμα, νεφρού συγκεκριμένα. Οπότε πάμε στην πρώτη ερώτηση. Θα καταγγείλατε κάποιον συνάδελφο που ξέρετε ότι χρηματίζεται? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν ρητορικό debate. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε άλλες σχολές, κυρίως θεωρητικές, όπως οικονομικό, άρχισε από την ΑΣΟΕ, όπως νομική, στην οποία τίθεσαι να επιχειρηματολογήσεις και να αναπτύξεις επιχειρηματολογία γύρω από έναν άξονα, ο οποίος δεν αφορά την προσωπική σου άποψη. Α, δεν αφορά την προσωπική σου άποψη. Ακόμα και υποθετικά μιλώντας. Υποθετικά μιλώντας, δεν θα μπορούσατε να απαντήσετε εσείς τη γνώμη σας. Όχι. Καθόλου. Εμείς καλούμαστε να επιχειρηματολογήσουμε. Δηλαδή, τασόμαστε σε δύο ομάδες, υπέρ και κατά, πολίτευση, αντιπολίτευση, αλλιώς σε άλλες σχολές, και τίθεται ένα ζήτημα, υπέρ και κατά. Αυτό. Δηλαδή, προσωπική άποψη δεν εκφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτή τη διαδικασία τη συναντάμε από τα αρχαία χρόνια, με τους αρχαίους Έλληνες, που μαζευόντουσαν και κάνανε ακριβώς το ίδιο. Και είναι πάρα πολύ όμορφη η διαδικασία, τουλάχιστον έτσι όπως τη φαντάζομαι εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώσατε. Αλλά αυτό το η υπέρ και η κατά, πώς ορίστηκε από εσάς? Ουσιαστικά μας δόθηκε ποια άτομα θα είναι υπέρ και ποια κατά από τους οργανωτές της εκδήλωσης. Και χωρίς να είναι η προσωπική μας άποψη αυτή, έπρεπε να την υποστηρίξουμε με τα επιχειρήματα που θα υπήρχαν. Αυτό. Και γενικά ο στόχος ήταν είναι... οι διοργανωτές? Οι διοργανωτές είναι η FEA, η διοργανώτρια, είναι η Ένωση Φοιτητών Ιατρικής της Ελλάδος, η Φοιτητές Ιατρικής. Και ο Χρήστος Τσαγκάρης, κυρίως με τον Γιάννη Κασιόλα. Με την Ιωάννη Κασιόλα, ουσιαστικά ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή. Και ο στόχος της, που είναι μέλος της ομάδας μας, αλλά σήμερα δεν μπορούσε να έρθει εδώ. Ναι. Και ουσιαστικά ο στόχος ήταν μέσω αυτής της διαδικασίας να αναδειχθούν θέματα της ιατρικής που έχουν και ηθική διλήμματα της ιατρικής που έχουν και ηθική διάσταση. Μάλιστα. Βάσο, να πάμε σε άλλη μια κοπέλα. Μετά θα επανέλθουμε στο ιδιαίτερο όνομα της παρέας. Εσύ πώς το έζησες όλο αυτό? Σαν διαδικασία, αλλά και εξ αρχής, δηλαδή όταν μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, ήσουν υπέρ, ήσουν κατά, ήθελες να ασχοληθείς έτσι θεωρητικά με το όλο κομμάτι για κάποιο δικό σου προσωπικό λόγο? Εγώ θεώρησα ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μ' άρεσε στο τέλος τόσο πολύ αυτό που έγινε. Γιατί δεθήκαμε πάρα πολύ σαν ομάδα. Είχαμε συναντήσεις και είχαμε και έναν επιβλέποντα καθηγητή με τον οποίο μιλήσαμε, προετοιμάσαμε τα θέματα. Και εν τέλει εκείνη τη μέρα ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία. Είχαμε μεγάλο κοινό το οποίο ψήφισε κιόλας, δηλαδή συμμετείχαν. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Πώς κρυθήκατε οι ομάδες και τελικά είχατε ένα τελικό αποτέλεσμα? Αφού επιχειρηματολογήσαμε, αναπτύξαμε τα δύο θέματα. Το τρίτο λόγω χρόνου δεν προλάβαμε.
Ψήφισε αρχικά το κοινό, δηλαδή σηκώσαν τα χέρια τους όσοι εν τέλει ήταν υπέρ και εν τέλει ήταν κατά. Αλλά την τελική απόφαση την έλαβε μια κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από 5 καθηγητές μας. Πόσο σας διήθησε αυτό? Περίπου 4 ώρες. Αρχικά ήταν για 2 να πάει, αλλά εν τέλει κράτησε 4,5 ώρες. Το τρίτο θέμα με την εμφύτευση τσιπ δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε. Και το πιο extreme, έτσι. Σαν ταινία, όταν το... Ήταν στο επίκεντρο. Μάλιστα. Αντρέα, εσύ καταρχάς τι θέλεις να ακολουθήσεις? Εγώ ορθοπαιδική χειρουργική. Αχ, τι ωραία. Ή πλαστική. Μπράβο. Το τρίτο. Το τρίτο. Και τώρα που σε γνωρίζουμε, μετά να μας δώσεις και το τηλέφωνό σου. Το χρειάζομαι στο μέλλον. Λοιπόν, ναι. Εσύ μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείς να μας πεις που τάχθηκες ή όχι? Εγώ εξ αρχής ήμουνα κατά. Και του χρηματισμού και της εμφύτευσης τσιπ. Και πάλι καλά ήταν και αυτός ο ρόλος μου. Δηλαδή ήμουν εγώ με την ομάδα της κατά. Να πούμε βέβαια ότι έγινε τυχαία επιλογή των ομάδων. Δηλαδή είναι τα παιδιά μία ομάδα και τυχαία χωρίστηκαν στη μέση. Εμείς δεν ήταν μέσα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όχι, όχι. Ναι, πολύ σημαντικό. Χρήστος ότι είχατε συζητήσει ποιοι θα είναι όχι, τυχαία. Όχι, όχι, όχι. Συζητήθηκε το ποιοι θα ήταν υπέρ και κατά. Ναι, συζητήθηκε. Περιμένετε τώρα, λοιπόν, γιατί αυτό θα μας ορίσετε μετά. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε. Ωραία, εντάξει. Από πριν. Λοιπόν, όχι, θα το πω. Θέλω να κάνω ένα debate με την Ευγένεια Σουλιωτάκη, θα το διοργανώσω. Μπορώ να πάρω και την έτσι, βοήθεια των παιδιών που ήδη ξέρουν και είναι στο κλίμα. Με ένα debate. Τι? Τα φαγητά. Ξέρουμε από τώρα τον νικητή. Μα συγγνώμη, γιατί το λέω συνέχεια τώρα αυτό. Βρε, δεν υπάρχει απάντηση σωστή να μου έχει δώσει το φαγητό. Ποτέ. Ξέρει τι είναι. Είναι νοικοκυρά, αυτό φταίει. Όχι, δεν το τρώω. Συγγνώμη, παιδιά, εσείς δεν σας αρέσει το φαγητό? Προφανώς. Είναι δυνατόν. Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό? Όχι, όχι. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι αυτό. Τα παιδιά διαβάζουν μέρα νύχτα όμως. Χρειάζονται φαγητό. Εντάξει, και εμείς δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε και εμείς. Επειδή είμαστε εδώ. Οπότε τώρα μιλάμε για διάβαση. Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν σίγουρα διαβάσετε αρκετά για να προετοιμαστείτε, ανατρέξετε μόνο σε πληροφορίες από επιστήμες υγείας, ιατρικές ή από κοινωνικές επιστήμες, γιατί θίξατε και θέματα ηθικής? Ανατρέξαμε σε συγκεκριμένες βιβλιογραφίες και πηγές, αλλά και κοινωνικές πηγές και επιστημονικές. Ήταν στην ουσία ένα debate που προάγουμε την αξία του διαλόγου και τεκμηριώνουμε τα επιχειρήματά μας με βάση πηγές, που ήταν διάφορες. Είχαμε ποικιλία γενικότερα στις πηγές μας. Και θίξαμε κυρίως τις ανθρωπιστικές αξίες που έχουν παραγωνιστεί κυρίως στην εποχή μας. Αντρέα, Βάσο, Γιώργο, θα το ξαναεπαναλαμβάνατε αυτό στα διαδικασία? Νομίζω πως ναι, ήταν μια διαδικασία που νομίζω όλοι μας νιώθουμε ότι πήραμε πολλά πράγματα. Και η έκθεση αυτή σε τόσο μεγάλο κοινό και οι αψιμαχίες, οι μικρές που υπήρχαν και ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Και γενικά, ναι, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, εμείς που δεν σας είδαμε, ναι, είναι σαν να βλέπουμε τη Βουλή, ας πούμε, σε ιατρικό επίπεδο. Κοιτάξτε, δεν ήταν τόσο ακραία. Είχαμε συμφιλητή, ο οποίος έχει σχέση με το μοντέλο Βουλής Ελλήνων. Αν το έχετε ακουστά, είναι το πρότυπο Βουλής για μικρότερους. Και αυτός είχε μια παραπάνω θεατρικότητα, μια παραπάνω παραστατικότητα, μια... αυτό. Εμείς μπορούμε να φανταστούμε το και οποίο... σένα. Το οποίο, παρόλα αυτά, επειδή είχαμε μια νομικό η οποία έχει συμμετάχει σε πολλά debate, μας είπε ότι εμείς δεν το κάναμε με επιθετικό τρόπο, οπότε ήμασταν στα πολύ όρια. Και ότι γίνονται πολύ χειρότερα, συγγνώμη. Όχι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μέσω του debate αυτού, εσείς σαν πρόσωπα, είχατε μία άποψη εξ αρχής. Δεν γίνεται να μην είχατε. Μπορεί να μην την είπατε, αλλά, αλλά την είχατε. Ναι. Αλλάξατε άποψη? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Και νομίζω είναι και όλη, όλο το θέμα της debate. Όχι, εγώ προσωπικά. Όχι. Οπότε, εγώ άλλαξα. Εγώ άλλαξα. Ήμουνα και υπέρ της εμφύτευσης του τσιπ. Σίγουρα υπέρ της καταγγελίας και υπέρ, όχι κατά του να αγοράσω νόμιμα νεφρό, αλλά με την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε, με τις πηγές που διαβάσαμε, άλλαξε η γνώμη. Εγώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ προσωπικά στην καταγγελία στο συνάδελφο, κοντά να σε ακούμε, θεωρώ ότι ναι μεν ήμουν υπέρ της ομάδας μου, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια συναδελφική αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός. Ωστόσο θεωρώ ότι στην έσχατη λύση θα μπορούσα κι εγώ ίσως να ταχτώ με την ομάδα υπέρ, γιατί πρόκειται για την ιατρική που είναι ένα λειτουργήμα. Ωστόσο θεωρώ ότι ήμουνα και με τις δύο απόψεις. Βάσο, επειδή πριν μας ανέφερες ότι είχατε τη βοήθεια των καθηγητών σας, θα ήθελες να μας τους αναφέρεις, να τους ευχαριστήσουμε κιόλας? Ναι, ναι, ναι. Εμείς είχαμε η ομάδα του υπέρ, ήταν υπό την επίβλεψη του κυρίου Μουζά,
Και η ομάδα του ΚΑΤΑ ήταν υπό την επίληψη του κυρίου Τσιτσιπάνη. Και οι εκπαιδευτές σας? Αυτοί οι δύο ήταν. Αυτοί οι δύο, και, το ίδιο. Ναι. Και είχαμε και μια πενταμελή επιτροπή, η οποία έβγαλε και το τελικό πόρισμα, που ήταν ο κύριος Δαλέζιος, ο κύριος Βάκης, ο κύριος Τσιαούσης, η κυρία Παπαδάκη και ο κύριος Δαφνής. Α, τώρα που το αναφέραμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι θίξαμε ένα θέμα με τον νεφρό. Αν αγοράζαμε νόμινα με νεφρό και τυχαία, χωρίς να εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Στην επιτροπή ήταν η κυρία Παπαδάκη, η οποία είναι αντιπρόεδρος μεταμοσχεύσεων. Ναι. Και ένα νεφρολόγο, ο οποίος είχε πάει στο Ιράν και ανέφερε τις καταστάσεις που βίωσε εκεί πέρα. Παιδιά, όλο αυτό γιατί δεν το μαγνητοσκοπήσατε? Εγώ έχω βίντεο να σου δείξω. Έχουμε να σας δείξουμε. Γιατί δεν μας το φέρατε? Μας έχετε μεταφέρει. Ναι, θα το δούμε μόνο εμείς. Είναι να έρθετε στο επόμενο, παιδιά, θα είναι πραγματικά, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχετε τώρα κάποιους στόχους μετά από αυτή την οργάνωση? Εγώ θέλω αρχικά να πω κάτι σημαντικό που θέλω να περάσουμε από αυτήν τη διαδικασία. Αυτό που μου έμεινε εμένα, κυρίως στο θέμα του νεφρού, είναι ότι πρέπει να είμαστε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων να κινητοποιήσει όλο και περισσότερα άτομα να δίνουν το μόσχευμά τους μετά θάνατον. Δηλαδή να λαμβάνουμε μοσχεύματα μετά θάνατον, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και είναι μια επιτακτική ανάγκη. Οπότε εμένα αυτό μου έμεινε και θέλαμε να περάσουμε αυτό, γιατί πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Μπράβο, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αντρέα, εσύ, επειδή δεν ακούσαμε πολύ τη φωνή σου. Το βλέπεις έτσι, τον χρειαζόμαστε μελλοντικά με τον παιδί. Για αυτό το μιλάει, γιατί θα γίνει πλαστικός. Κάτω, το παιδί είπε ότι μπορεί, δεν είπε ότι θα γίνει, τον κάναμε πριν. Σίγουρα. Εμένα ως διαδικασία μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα αναπτύξαμε αρετές που δεν τις είχα εγώ προσωπικά, γιατί ήμουνα σε ατομικό άθλημα. Ανέπτυξα δηλαδή την ομαδικότητα που υστερούσα. Και ήταν μια διαδικασία που ήταν και γόνιμη και από πλευράς γνώσεων, γιατί πήραμε πολλές γνώσεις λόγω της έρευνας που κάναμε για να τα απεξέλθουμε στο debate. Αλλά και ως αρέτες αυτό που είπα πριν, στο χαρακτήρα, την ομαδικότητα, την υπομονή, την επιμονή. Οι συμφοιτητές σας, πώς σας είδαν, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας ή σας είπαν μετά το debate ότι θέλουμε και εμείς να έρθουμε Ναι, ανταποκρίθηκαν και ήταν και το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο τότε και μετά ακούσαμε και ο καθένας μας, υποθέτω, καλά σχόλια για να γίνει και άλλες δράσεις παρόμοιες με το debate. Να συνεχίσει δηλαδή, να μην μείνει στάσιμο. Νομίζω ότι τα ειδικά τα ηθικά διλήμματα στην ιατρική είναι ένα θέμα που συνέχεια θα έχετε να Θέλουμε να καθιερωθεί γενικά. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να σας ευχηθώ αυτό που ζήσατε αυτή τη στιγμή να το ξαναζήσετε. Είστε στο τρίτο έτος, έτσι? Όχι, όχι, κάποιοι είμαστε στο τρίτο. Ναι. Κάποιοι τρίτο, δεύτερο, πρώτο. Είμαστε πρώτο, δεύτερο. Πρώτο ποιος είναι? Εγώ. Αλήθεια. Κοίτα να δεις. Δεν το περιμέναμε. Όχι, όντως. Νομίζαμε ότι είσαι μεγαλύτερο σου παρέα. Ίσως ξεγελάει τον Μπόι καμιά φορά. Ξεγελάει. Ναι, είναι μεγάλο. Όχι, εγώ να ευχηθώ να πετύχετε κάθε στόχο. Και επειδή και εμείς ενθουσιαστήκαμε όταν μας το είπε η Παντάνα, ήταν σαν θέμα δηλαδή. Τουλάχιστον λέμε αλήθεια, γίνονται τέτοια πράγματα. Να γίνονται τέτοια πράγματα, να παίρνετε τις πρωτοβουλίες. Είτε είστε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο, στο τρίτο έτος. Και εντάξει, επειδή είστε οι μελλοντικοί επιστήμονες, εγώ θέλω να ευχηθώ κάτι άλλο. Να φροντίσετε να μείνετε εδώ, γιατί τέτοια μυαλά πρέπει να μένουν εδώ και όχι να φεύγουν. Μακάρι να σας δοθούν ευκαιρίες και να είστε εδώ, να σας βλέπουμε στα επόμενα χρόνια βοηθούς σε ένα τέτοιο λειτουργήμα και όχι εκτός. Και όσον αφορά την ηθική δεοντολογία, συγγνώμη, να την έχετε πάντα στο μυαλό σας, γιατί το επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα που θα ακολουθήσετε στο μέλλον είναι από τα σημαντικότερα, θεωρώ εγώ. Σίγουρα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.